η μέχρι στιγμή πορεία της ομάδας κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Στον πρώτο γύρο τελειώσαμε με μόνο νίκες και μια ισοπαλία εκτός έδρας με την Ανόρθωση. Οι φουτσαλιστές μας ανταποκρίθηκαν σε αυτά που ζητήσαμε. Φυσικά περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν πάντα και σε αυτόν προσδοκούμε. Μέχρι στιγμής η συνολική συγκομιδή βαθμών που έχουμε είναι αυτή που θέλαμε. Οι μοναδικές απώλειες που είχαμε ήταν στα εκτός έδρας παιχνίδια με την Ανόρθωση και την Ομόνοια. Δύσκολες έδρες όπου καταφέραμε να μην χάσουμε. Τώρα η συνέχεια είναι αρκετά δύσκολη για την ομάδα μας, όμως ευελπιστούμε να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που κάνουμε. Έχουμε δύσκολες εξόδους τόσο με το Αραρά, τόσο με το Παραλίμνη, με την Ελπίδα και τελειώνουμε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με ντέρπι με την Ανόρθωση. Είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά η ομάδα θα ανεβαίνει. Ήδη δείξαμε και στα τελευταία παιχνίδια ότι είχαμε επηρεαστεί λίγο από τη διακοπή του πρωταθλήματος αρκετός καιρός μέχρι να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα. Σιγά σιγά παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε και καλύτεροι και πιστεύουμε μέχρι τα παιχνίδια το play-off αρχές του Μάρτη να είμαστε στο 100% των δυνατοτήτων μας. Με τα γραφική περίοδο του Ιανουαρίου αντικαταστήσαμε δύο ποδοσφαιριστές μας. Έφυγα από την ομάδα ο Χεσούς Ροντρίγκες και ο Βίκτορ Ντιέκο. Παίχτες οι οποίοι είχαν αξιόλογη συνεισφορά στις επιτυχίες της ομάδας μας. Όμως κρίθηκε από τον τεχνικό team ότι χρειαζόταν να γίνει κάποια αλλαγή. Και λόγω αυτού αποκτήθηκαν ο Μάριος Όριο και ο Junior. Ο Μάριος Όριο είναι Ισπανός φουτσαλιστής. Είναι παίκτης ο οποίος έχει αξιολόγη πορεία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος ξένος φουτσαλιστής που ήρθε ποτέ στην Κύπρο. Και το έδειξε και με το καλημέρα ότι θα μας βοηθήσει αρκετά στην επίδειξη των στόχων μας. Η δεύτερη μας μεταγραφή αφορά νεαρών 20χρονων Πορτογάλων, ο οποίος τον παρακολουθήσαμε αρκετών καιρών τώρα. Είναι διεθνής με την Εθνική Πορτογαλία κάτω 21 και πιστεύουμε πολύ ότι θα μας δώσει την έξτρα βοήθεια που χρειαζόμαστε, γιατί θα μπορεί να παίξει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα μαζί με τους υπόλοιπους ξένους κανονικά. Τέλος, θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να έρθει στο γήπεδο. Τώρα που μπήκαμε στα κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν, η βοήθεια του είναι πολύτιμη. Χθες στον αγώνα του Κυπέλλου ο κόσμος ήταν απίστευτος. Μας βοήθησε αρκετά στο να πάρουμε την πρόκριση και όταν έχουμε τον κόσμο δίπλα μας, στο Λευκόθεο δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο και οι ποδοσφαιριστές μας έχουν την έξτρα όθηση που τους κάνει να δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Θέλω να τους καλέσω να έρθουν στο γήπεδο και είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσουν ωραίο θέαμα από τους ποδοσφαιριστές μας.